Καλησπέρα και στους τηλεπαίδες σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ για να μιλήσουμε λίγο για τα προβλήματα του κλάδου σας και για το πώς και τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης πλήττει η ενεργειακή κρίση και όχι μόνο, με αποτέλεσμα να σχεδιάζετε, να κινείστε στην αύξηση των διδάκτρων. Γιατί νομίζουμε δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι αλήθεια. Τότε δεν γίνεται αλλιώς. Η αλήθεια όμως είναι ότι ακολουθούμε κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και οι διαδικασίες αυτές έχουν στην ισταμένη τους τη γενική μας συνέλευση, η οποία ακόμα δεν έχει γίνει. Η αλήθεια είναι ότι τα φροντιστήρια στην πόλη μας, τα φροντιστήρια στη Λάρισα, χρόνια ολόκληρα πλήττονται από την οικονομική κρίση για το λόγο το ότι η πόλη μας έχει τα χαμηλότερα δίδακτρα από οποιαδήποτε άλλη πόλη σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Το έχω πει ένα σωρό φορές και βέβαια εννοείται ότι δεν είναι η φτωχότερη περιοχή της χώρας μας, ούτε η φτωχότερη πόλη. Νομίζω ότι η κατανάλωση στην οποία επιδίδονται συνάνθρωποι μας το δείχνει. Φανταστείτε ότι είμαστε περίπου 1.000 ευρώ ανατάξει κάτω από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη πόλη. Για πάρα πολλούς και διάφορους λόγους. Αφενός ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι. Ο αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ μας, λοιπόν, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των φροντιστήριων που υπάρχουν στην πόλη μας και αφετέρου, γιατί ως φροντιστήρια, ξεκινώντας από το κοινωνικό φροντιστήριο, που είναι καύχημά μας στην πόλη μας, δείχνουμε πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία σε ένα μεγάλο αριθμό οικογενειών που γνωρίζουμε σίγουρα ότι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Έτσι ώστε να μην υπάρχει αποκλεισμός στα παιδιά εκείνα, τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος, έστω και αν αυτό είναι χαμηλό. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, ενώ έχουμε όλοι μας πολύ ψηλά την ευθύνη του δασκάλου, δυστυχώς είμαστε επιχειρήσεις, στις οποίες εργάζονται πάρα πολλοί συνάδελφοι. Και όχι μόνο. Και οι επιχειρήσεις, το ξέρετε πολύ καλά, σήμερα, ειδικά με την ενεργειακή κρίση, πέρα από το υψηλό κόστος ζωής που πλήττει όλες τις οικογένειες, έχει γίνει πάρα πολύ υψηλό. Αναμένονται και αυξήσεις στους μισθούς, που συμπερασύρουν και τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς με τόσο χαμηλά δίδακτρα δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει ως σήμερα τις έχουμε αφομοιώσει. Δώσαμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, και εγώ προσωπικά ο ίδιος, με πολλούς άλλους συναδελφούς από άλλες πόλεις, έτσι ώστε το ΦΠΑ με την προηγούμενη κυβέρνηση να μην επιβαρύνει την οικογένεια. Έτσι ώστε τελικά να γίνει μηδενικό, γιατί πουθενά δεν υπήρχε συνδετική εκπαίδευση ΦΠΑ. Όμως βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς, υπάρχουν πάρα πολλά φροντιστήρια τα οποία βρίσκονται στα όρια τους και το θέμα είναι ότι εμείς, κυρία Σμακοβλή, ως φροντιστήρια τρέχουμε να προλάβουμε τις εξελίξεις. Φανταστείτε ότι κρατήσαμε ζωντανή την εκπαίδευση των παιδιών όταν το σχολείο είχε πρόβλημα ώστε να τους παράσει διαδικτυακή εκπαίδευση. Αναφέρεστε στην περίοδο της πανδημίας. Στην περίοδο της πανδημίας αναφέρεστε. Βέβαια. Και βέβαια, προσαρμοστήκαμε άμεσα. Ελάχιστοι από εμάς άργησαν περισσότερο από 1-2 εβδομάδες. Οι περισσότεροι μέσα σε λίγες μέρες. Μπορούσαν να παράσχουν παιδεία εξ αποστάσεως, αλλά εκπαίδευση χωρίς να λείπει κάτι στα παιδιά. Εννοείται ότι οι νέες τεχνολογίες, για να μην έχεις προβλήματα επαφής, εννοείται η κατάρτιση. Όλα αυτά, τα μέτρα ασφαλείας, μάσκες, αντισηπτικά, η εκπαίδευση των συναδέλφων μου πάνω στα νέα μέτρα ασφαλείας και φυσικά ένα σωρό άλλες παροχές όπως επαγγελματικός προσανατολισμός, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστηρίξη. Δηλαδή παρέχουμε ένα σωρό άλλα πράγματα πέρα από εκπαίδευση, ποιοτική εκπαίδευση ως φροντιστήρια και για να μπορέσεις να κρατήσεις υψηλή την ποιότητα των περιεχόμενων υπηρεσιών σου, πάντοτε με γνώμονα τον καλό των παιδιών, αυτό έχει ένα κόστος. Έχει ένα κόστος που δεν μπορούμε. Επομένως, το θέμα της αύξησης των διδάκτρων θα είναι ένα θέμα που θα απασχολεί στην γενική σας συνέλευση, όπως μας λέτε. Και αυτό, αλλά να ξέρετε όμως, γιατί αναφέρθηκε ο τύπος στην πόλη μας στο θέμα στηριζόμενος στην συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος μας, ο οποίος ήρθε για να παρακολουθήσει τη γενική μας συνέλευση που ήταν εκλογοπολογιστική, να γνωρίζετε ότι εμείς ως σύλλογο, ως ένωση διπτών φροντιστήριων μέσης εκπαίδευσης θα δούμε με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη το θέμα αυτό.
Μάλιστα, μάλιστα. Ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη ευαισθησία θέματα τέτοιου είδους. Μάλιστα. Αυτές το δηλαδή, εμάς δεν ήταν το πρώτο θέμα. Εννοείται ότι είναι κάτι που πρέπει άμεσα να συζητήσουμε, γιατί αφορά, είναι δομικό θέμα της λειτουργίας μας. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν το μόνο θέμα της εκλογοπολιτιστικής μας συνέλευσης. Μάλιστα. Τώρα πάμε, κύριε Βλούχο, να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πώς προετοιμάζονται οι υποψήφοι φέτος και αν και φέτος τα παιδιά που θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές έχουν να αντιμετωπίσουν ζητήματα, προβλήματα ή τυχόν ελλείψεις εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων που είχαμε από τον κορονοϊό. Μπορεί να μου θέτετε ερώτηση, αλλά το θέτετε πάρα πολύ. Τη θέτετε πολύ σωστά. Παλεύουμε φέτος, κυρία Σαμακοβλή, παλεύουμε να καλύψουμε πάρα πολλά κοινά που προκάλεσε η πανδημία στα παιδιά. Με σχολιά κλειστά, ακόμα και με εμάς, να τους παράσχουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, 600 διδασκαλία. Συνεπώς, φέτος οι απαιτήσεις προς το πρόσωπό μας είναι πολύ πιο υψηλές από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Εννοείται ότι πέρα από το να τους παράσχεις την αναγκαία γνώση, πρέπει να τα στηρίξεις και ψυχολογικά, γιατί επηρέασε πάρα πολύ την ψυχολογία των παιδιών αυτός ο αναγκαστικός εγκλεισμός, δεδομένης της ηλικίας τους. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι το ότι τους παράσχεις δυτική εκπαίδευση δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά έχουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Και είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις εκείνες που δυσχεραίνουν τη δυνατότητα ένα παιδί να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη διδασκαλία, έστω και εξ αποστάσεως. Συνεπώς, φέτος τα κενά των παιδιών, και είναι κοινή διαπίστωση, είναι πολύ περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά και δεν αφορούν φυσικά τα κενά αυτά στη δική μας λειτουργία. Εμείς όμως θα πρέπει να καλύψουμε τα κενά των παιδιών και να τα οδηγήσουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Σας τη μεταφέρουν αυτή την ανησυχία τους, αυτή την αγωνία τους, μιας και φτάνουμε στην τελική ευθεία. Εμείς έχουμε πολύ στενές σχέσεις με τους μαθητές μας. Συνεπώς, χώρια που αξιολογούμε καθημερινά τα παιδιά, εντοπίζοντας άμεσα τις όποιες αδυναμίες τους, τις όποιες παραλήψεις τους, τα ποια λάθη τους, τα κενά τους. Απ' την άλλη πλευρά, τα παιδιά σε εμάς θα θέσουν τις όποιες ανησυχίες τους, οι οποίες επιτείνονται με τις διαρκείς αλλαγές που συμβαίνουν στον τρόπο εισαγωγής, την βάθμιση εκπαίδευσης, με τον διαρκώς μειούμενο αριθμό των εισακτέων στα ανώτατα ιδρύματα της χώρας μας. Επομένως, έργο μας δεν είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια να δώσουμε στα παιδιά τη γνώση. Έργο μας είναι να τα στηρίξουμε και συναισθηματικά, να τα καθοδηγήσουμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό, να τα καθοδηγήσουμε όταν θα κληθούν να φτιάξουν το μηχανογραφικό δελτίο, δεν μπορούν να παίξουν σε ένα δελτίο προπό τις σπουδές και τη μετέπειτα ζωή τους. Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Τώρα γίνεστε έτσι δέκτες του προβληματισμού τους, των υποψηφίων, για να πετύχουν σε μια σχολή που θα είναι κοντά στην πόλη τους, γιατί σε πολλές οικογένειες πια κυριαρχεί η αγωνία των επιπλέον εξόδων και τα παιδιά μπαίνουν, από ό,τι καταγράφουμε και παρακολουθούμε και εμείς, σε μια άλλη διαδικασία. Σαν να αφήνουν λίγο τον πρώτο στόχο τους και να κοιτάνε να είναι κάπου κοντά στην πόλη τους ή ακόμη και στην πόλη τους, για να μην επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό εξαιτίας... Αυτό μου συμβαίνει μόνο στα προνομιούχα παιδιά πόλεων που έχουν ιδρύματα. Μάλιστα. Τα οποία λειτουργούν ανώτατα ιδρύματα, και μάλιστα ιδρύματα που να ταιριάζουν στις προτιμήσεις των παιδιών, στα ταλέντα τους, στα ενδιαφέροντά τους, στις προτιμήσεις τους. Και εκεί είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα, ότι πολλά παιδιά αναγκάζονται να συμβιβαστούν με ιδρύματα που δεν τους ταιριάζουν. Με ιδρύματα τα οποία δεν θα σκεφτόταν ποτέ να εισαχθούν σε αυτά και να σπουδάσουν το αντικείμενο, το συναφές αντικείμενο σπουδών, αν δεν υπήρχε η οικονομική δυσπραγία της οικογένειάς τους. Αυτά πάντως είναι ζητήματα που πρέπει να τα δουν με μεγαλύτερη προσοχή, γιατί είναι κρίμα πραγματικά νέοι άνθρωποι να φεύγουν από τον προσανατολισμό τους, από τις επιθυμίες τους, από αυτό που τους αρέσει να σπουδάζουν. Αυτό είναι αλήθεια. Κυρία Σαμακοβλή, είναι ένα τεράστιο ζήτημα που δεν μπορεί να καλυφθεί σφαιρικά μέσα από μια συνέντευξη ολιγόλωτη. Έχετε δίκιο σε αυτό.
με πάρα πολλές πτυχές και πάρα πολλές προεκτάσεις. Δηλαδή, οι προεκτάσεις είναι να σπουδάσω κάτι, π.χ. επειδή έχω υψηλές επιδόσεις, να πω στο στρατό, να πάω στην αστυνομία, να πάω στην πυροσβεστική. Διάμεση αποκατάσταση, όμως, απλά και μόνο αυτό. Διάμεση αποκατάσταση, που όμως δεν έχω αυτή την προσωπικότητα. Έτσι. Δεν σκέφτηκα ποτέ. Από την άλλη, σε όποιο τμήμα, σε όποιο ίδρυμα περάσω, αρκεί να μπορώ να το φτάσω με ένα αστικό εισιτήριο. Ή με ένα φτηνό εισιτήριο σε μια διπλάνη πόλη από τη δική μου. Γιατί η δική μου μπορεί να μην έχει ανώτατα ιδρύματα, ναι. ή να μην έχει το τμήμα που θέλω να σπουδάσω εγώ. Και τι θα γίνει αν περάσω στη σχολή που θέλω, αλλά αυτή η σχολή είναι στην Κρήτη, αυτή η σχολή είναι στη Σάμο, ή σε οποιοδήποτε άλλο νησί, αν είναι η σχολή αυτή είναι στην Αλεξανδρούπολη, πώς θα πάω εκεί, τη στιγμή που δεν έχω. Και απ' την άλλη, δηλαδή, είναι πάρα πολλές οι πτυχές αυτού του προβλήματος. Και ύστερα, τι γίνεται? Τι γίνεται με μένα που είμαι αριστούχος μαθητής και δεν μπορώ να σπουδάσω μακριά? Τι γίνεται που δεν ζω στην Αθήνα, που δεν ζω στη Θεσσαλονίκη, έστω στη Λάρισα, στην Πάτρα, στα Ιωάννινα? Τι γίνεται με μένα? Θα πω πού? Σε ένα δημόσιο ΙΕΚ? Εκεί θα βρω θέση? Σκεφτείτε ότι τέτοιοι μαθητές πέρυσι ήταν αναπληρωματικοί. Μάλιστα. Και δεν γίνονταν δεκτοί. Ήταν τόσο μεγάλος αριθμός. Επομένως, τι απομένει? Το Εθνικό Πανεπιστήμιο. Σε όλα αυτά τα θέματα, έτσι, είστε κοντά οι εκπαιδευτικοί στους υποψηφίους. Σαφέστατα. Σας πληροφορώ. Τους στηρίζετε, τους κατευθύνετε. Με πολύ μεγάλη ευαισθησία. Είμαστε θεωρητικά, είμαστε εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού τομέα. Αλλά με τεράστια ευαισθησία στα θέματα αυτά. Με τεράστια. Και με τεράστιο κοινωνικό έργο, πιστέψαμε. Και εδώ, τέλος, καθημερινά δίνουμε έναν αγώνα. Και δεν είναι μόνο ο αγώνας να μεταγγίσουμε τη γνώση. Πιστέψτε με. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και τέλος, θα ήθελα, κύριε Βλούχο, ένα σχόλιο για το πώς έτσι οι υποψήφοι έχουν εισπράξει αυτές τις ανακοινώσεις για μείωση των εισακταίων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Λογικό είναι να έχουν θορυβηθεί. Λογικό είναι να απογοητεύονται. Γιατί ξέρετε, πίσω από την ενημέρωσή τους υπάρχει και το παράπονο. Γιατί σε εμάς την άτυχη γενιά. Μια γενιά που στηρίχθηκε τόσα. Μια φυσιολογική ζωή. Μια φυσιολογική εφηβεία. Μια φυσιολογική εκπαίδευση. Σχολική και εξωσχολική. Γιατί οι προηγούμενες γενιές να ήταν προνομιούχες? Γιατί να έμπαιναν οι δύο στους τρεις? Και εμείς σε εμάς να είναι τα πράγματα διαφορετικά? Γιατί ακόμα και αν μπορούμε να φοιτήσουμε, οι γονείς μας πια λόγω των υψηλών απαιτήσεων λειτουργίας μιας οικογένειας, γιατί αν έρθει το τιμολόγιο του ρεύματος 700 ευρώ και αν έρθει άλλα τόσα του φυσικού αερίου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν απομένει τίποτα. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν εμείς να είμαστε τόσο άτυχοι από κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να στερούμαστε το δικαίωμα στην παιδεία, που προσέξτε είναι δημοκρατικό δικαίωμα κάθε πολίτη, σε κάθε βαθμίδα, από τη στιγμή που τη θέλει και την μπορεί τη σπουδή της ο Έλληνας πολίτης? Υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Και σας μιλάω ως δάσκαλος, σας μιλάω ως πατέρας και ως Έλληνας πολίτης, με ευαισθησίες. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. Πραγματικά να βρουν τον δρόμο όλοι που τους αξίζει και καλή δύναμη σε εσάς, κύριε Βλούχο. Αυτό που θα ήθελα, αν μου δώσετε ένα λεπτό, είναι να σας πω ότι εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους. Μέχρι την τελευταία μέρα που θα δίνουν πανελλαδικές, θα είμαστε στο πλευρό τους όταν τελειώσουν, για να τα βοηθήσουμε να φτιάξουν τα μηχανοπαυτικά της Λωρτία, και με συντονισμένες ενέργειες όπως οι μερίδες και όσοι από εμάς γνωρίζουν από τέτοιου είδους ζητήματα που πρέπει όλοι μας να ξέρουμε, ή να έχουμε ειδικούς για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, και οι μαθητές που θα προσέλθουν στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων να μην ξεχνούν ότι τώρα η ζωή τους αρχίζει, όπως και οι δοκιμασίες, και δεν τελειώνει με μια διαδικασία πανελλαδικών εξετάσεων. Όσοι αγαπούν, έχουν ένα όνειρο, θα το πετύχουν. Μπορεί να καθυστερήσουν λιγάκι. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να εξοδρομήσουν λιγάκι. Αλλά θα το όσοι καταφέρουν. Όσοι έχουν το όνειρο, θα τα καταφέρουν. Και πρέπει να τα καταφέρουν. Έτσι. Αυτό να τιμούνται. Και να προσέλθουν με αισιοδοξία στις πανελλαδικές. Καθαρό μυαλό και αισιοδοξία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.